Έχει τώρα το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που έχει σχέση με την κύρωση του απολογισμού και του ισολογισμού του κράτους για το οικονομικό έτος 2013. Είναι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία που στόχο έχει τη διαφάνεια και τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών του ελληνικού κράτους από το ελληνικό κοινοβούλιο. Άλλωστε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι την περίοδο που διανύουμε, η δημοσιονομική διαφάνεια ενισχύει το κύρος και την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου και τους θεσμούς της πολιτικής γενικότερα. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω θέτοντας ένα ζήτημα που έχει σχέση με τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Είναι ένα ζήτημα διαδικασίας, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλης σημασίας πραγματικά. Συζητούμε σήμερα για την κύρωση ισολογισμού και απολογισμού για το 2013, δηλαδή 2 χρόνια μετά. Κατανοώ τη βαρύτητα και την ευθύνη που έχουν οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον έλεγχο των στοιχείων αυτών, αλλά θα μπορούσε κατά την ταπεινή μου άποψη αυτή η διαδικασία να γίνεται πιο γρήγορα, δηλαδή εντός του επόμενου 9 μήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε στους επόμενους 3 μήνες, δηλαδή εν πάση περιπτώσει εντός ενός έτους το αργότερο από τη λήξη της διαχειριστικής περίοδου, να γίνεται αυτή η διαδικασία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πάντοτε μας απασχολούσε, πάντοτε το θέταμε και μακάρι η κυβέρνηση να ενεργήσει έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί. Έρχομαι τώρα στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το 2013 αποτέλεσε μια πολύ σημαντική χρονιά για την πατρίδα μας. Μια χρονιά κατά την οποία τέθηκαν οι περισσότερες προτεραιότητες και επιτεύχθηκαν οι περισσότεροι στόχοι της οικονομικής πολιτικής. Οι στόχοι αυτοί άλλωστε δεν ήταν άλλοι από την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, την επίτευξη διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων, τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, τη διαμόρφωση των συνθηκών για την έξοδο της χώρας μας στις αγορές, προκειμένου να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες, να επανέλθει δηλαδή στην κανονικότητά της. Με άλλα λόγια, το 2013, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν μια κομβική χρονιά για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, καθώς η χώρα επέστρεψε νωρίτερα στη δημοσιονομική σταθερότητα, χάρη φυσικά των τεράστιων θυσιών του ελληνικού λαού, επιτυχάνοντας την ίδια στιγμή πρωτογενές πλεόνασμα μετά από 32 χρόνια. Τελευταία χρονιά που είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα ήταν το 1981 και η δεύτερη μετά από 32 χρόνια ήταν το 2013. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η δημοσιονομική προσπάθεια επικεντρώθηκε στην υλοποίηση δράσεων με στόχο την περιστολή δαπανών αλλά και την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Οι προβλέψεις δηλαδή της τότε κυβέρνησης, της κυβέρνησης Εθνικής Συνεργασίας του Αντώνη Σαμαρά, ήταν αποτέλεσμα ρεαλιστικών μετρήσεων και αναλύσεων, όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος. Οι παρεμβάσεις δηλαδή γίνονταν δεδομένων των συνθηκών και της οικονομικής πραγματικότητας. Άλλωστε, ο προϋπολογισμός του 2013 καταρτίστηκε μέσα σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής σταθεροποίησης, αφού νωρίτερα και συγκεκριμένα από το καλοκαίρι του 2012 ανελήφθησαν και υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των συνθηκών αβεβαιότητας αλλά και οικονομικής ασφυξίας της χώρας που τότε το καλοκαίρι του 2012 επικρατούσαν. Τα οικονομικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η ύφεση το 2013 επιβραδύθηκε σημαντικά και ήταν χαμηλότερη ακόμη και από τις προβλέψεις. Διαμορφώθηκε δηλαδή τελικά στο 3,2% του ΑΕΠ από 7,3% που ήταν το 2012 και ενώ η πρόβλεψη ήταν της τάξης του 4,5%. Αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προόδου και επιστροφής της χώρας μας σε θετικό ρυθμό για το 2014, κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει σήμερα, καθώς το 2015 η πατρίδα μας επέστρεψε εκ νέου εξαιτίας των λανθασμένων κινήσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο φαύλο κύκλο της ύφεσης. Θα πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότι το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε σημαντικά το 2013, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται για το Δεκέμβριο του 2013 στις 91,2 μονάδες, σε αντίθεση με τις 86,8 μονάδες που ήταν το Δεκέμβριο του 2012. Αυτό σήμαινε και σημαίνει πρακτικά ότι αντιστράφηκε το αρνητικό κλίμα, ότι ενισχύθηκε το επενδυτικό και καταναλωτικό περιβάλλον και ότι εν τέλει βελτιώθηκε η ψυχολογία της αγοράς. Σε όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε και το εύρος των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, όπου η χώρα μας κατήχε υψηλή θέση στο ρυθμό προώθησης των μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα πάντοτε με σχετικές εκθέσεις του ΟΣΑ.
Αυτό άλλωστε διαφαίνεται και στην πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, όπου η απορροφητικότητα από το 46% που ήταν το 2012, σκαρφάλωσε το 68% το 2013. Και όλα αυτά είναι ζητήματα, είναι θέματα τα οποία δεν τα λέμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία, αλλά τα μαρτυρούν τα μεγέθη και οι εκθέσεις φορέων και οργανισμών, όπως είναι ο ΟΣΑ, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα. Να μην μας διαφεύγει επίσης ότι τη συγκεκριμένη χρονιά αποπληρώθηκε ένα ποσό της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Σε αντίθεση βέβαια με αυτό που συμβαίνει σήμερα, που δυστυχώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ιδιωτικό τομέα από την πλευρά του κράτους έχουν κορυφωθεί. Αλλά προσκολλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις ιδεοληψίες σας και στις αιμονές σας, καταδικάζεται κάθε είδους επένδυση τη στιγμή που τότε η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά ενίσχυε με κάθε τρόπο την ανταγωνιστικότητα μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας, μεγεθύνοντας τους ρυθμούς της ελληνικής οικονομίας. Και όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είχαν αντίκρισμα στην κοινωνία. Συνεπάγονταν δράσεις και μέρημνα για τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικά συμπολιτών μας. Η εξασφάλιση επαρκούς ταμιακής ρευστότητας για το 2014 είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των πολιτών με χαμηλό εισόδημα μέσω της διανομής κοινωνικού μερίσματος. Εσείς δυστυχώς ακόμη αναζητάτε ισοδύναμα τη στιγμή που πλήττετε με τη βάρβαρη φοροεπιδρομή σας όλα τα στρώματα της ελληνικής οικονομίας. Αυτή άλλωστε είναι και η δήθεν αριστερή φιλολαϊκή πολιτική σας. Επιστροφή στα πρωτογενή ελλείμματα, νέοι φόροι, νέες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, επιστροφή με δύο κουβέντες εκ νέου στην ύφεση. Αλλά την ίδια στιγμή παράλληλα προσλήψεις καθαριστηριών στο Υπουργείο Οικονομικών που στη συνέχεια μετατάσσονται στα δικαστήρια και τις αγγελίες της χώρας, προσλήψεις μια στρατιά συμβούλων στα γραφεία υπουργών και μελών της κυβέρνησης και μια σειρά άλλων τέτοιων ρουσφετολογικών διατάξεων. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση με τις παρεμβάσεις και τις δράσεις της σταθεροποίησε την κατάσταση, προχώρησε άμεσα σε φορολογικές ελαφρύνσεις και στήριξη των συμπολιτών μας που βρίσκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, εσείς σήμερα δυστυχώς πράτετε το ακριβώς αντίθετο. Μέσα σε ένα διαρκώς επιδεινούμενο κλίμα, επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά επέκταση τον Έλληνα φορολογούμενο αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση της εκλογικής σας πελατείας και των έντονων ιδεοληψιών σας. Κλείνοντας. Αποδεικνύεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα μεγέθη και τους αριθμούς και οφείλετε να το αναγνωρίσετε όλοι σας ότι ο απολογισμός για το 2013 ήταν αποτέλεσμα σοβαρών εκτιμήσεων και πραγματικών αναλύσεων, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες σταθεροποίησης της εθνικής μας οικονομίας, ώστε να μπορέσει η πατρίδα μας από τον αμέσως επόμενο χρόνο του 2014 να επιστρέψει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Δυστυχώς όμως σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Η κατάσταση της οικονομίας μας επιδεινώθηκε με τις παλινοδίες και τις αστοχίες της κυβέρνησής σας, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα τεράστιο κόστος για την εθνική οικονομία και για τον Έλληνα φορολογούμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.